Αμέσω μετά την Πρωτομαγιά για την Τρίτη, 2 Μαου, ορίστηκε η περιοδία του Προέδρου του Πασόκ κίνημα Αλλαγή Νίκο Ανδρουλάκη στην Ηλία. Η επίσκεψη θα κορυφωθεί με κεντρική ομιλία στι 7.30 το απόγευμα, στο θεματικό πάρκο Ξηστρί του Πύργου. Θα κάνουμε την κεντρική μα ομιλία, θα είναι 2 Μαου, 7.30 το απόγευμα, στο θεματικό πάρκο Ξιστρή. Ε, Θα είναι μια ομιλία του Προέδρου μα για όλα τα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και τον, ελλην... και τον ηλιακό φυσικά λαό. Και πιστεύουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και από πλευράς κόσμου, αλλά και από πλευράς ε, ε, θέσεων του κινήματος που θα γίνουν γνωστά και στον και στο περιοτικό λαό. Τα στελέχη του Πασόκ στην Ηλία προετοιμάζουν την επίσκεψη Ανδρουλάκη με κλιμάκια σε όλους τους Δήμους του Νομού. Όπω τονίζει ο γραμματέα τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δημήτρης Βάλαρη, το κλίμα για το κόμμα είναι ιδιαίτερα θερμό. Κάτι που ευελπιστούν να επιβεβαιωθεί και να αποτυπωθεί πλήρω στην κάλπη τη 21η Μαΐου. Το κλίμα για το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ε, πιστεύω ότι έχετε παρακολουθήσει κι εσεί ότι το ΠΑΣΟΚ στην ηλία ακολουθεί μια, ας πούμε, πιντραπή, έκφερση, μια κινηματική διαδικασία. Ε, είμαστε. Το μόνο κόμμα που έχουμε τρία εκλογικά κέντρα, έχουμε εκλογικό κέντρο στα Λεχενά, στο Πανόπουλο, στα Κρέστενα, ε, και όπως ξέρετε οι ομιλίες που κάνουν οι υποψήφιοι βουλευτές μας έχουν πάρα πολύ κόσμο. Αυτό μας δείχνει και μας. Ε, το επόμενο μας δείχνει και μας την τάση του κόσμου ότι ο κόσμος έχει αυτή τη στιγμή επιστρέψει στο Πασόκ. Μάλιστα τα στελέχη του Πασόκ της Ηλίας αναμένουν ένα μεγάλο ποσοστό για το κόμμα του στο νομό με γνώμονα το ποσοστό του 2019 που για την Ηλία ήταν 14,79% όταν ο πανελλαδικός μεσοσόρος ήταν στο 8,10%. Είμαστε το πρώτο κόμμα που από τον Δεκέμβριο του 2022 έχουμε θέσεις, Ανα... Έχουμε... έχουμε θέσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και βλέπω ότι ο κόσμος σιγά σιγά στρέφεται προς τα εμάς, μας κοιτάει, καταλαβαίνει ότι έχουμε σοβαρό προγραμματικό και υπεύθυνο λόγο και, δει... και πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί και στην κάλπη στις 21 Μαΐου. Στην Ηλία είχαμε ένα ποσοστό στις τελευταίες εκλογές του 19 στο 14,7%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε να το ξεπεράσουμε.